Έλα ρε Γιώργο, τι είναι γιατί να σε ενοχλήσει. Γιατί να με ενοχλήσει, παιδάκι μου. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να με ενοχλήσει. Δεν περίμενα να πάει κάπου όλο αυτό το πράγμα. Τι να σου πω. Κόνη! Αυτό δεν το έγραψες εσύ από ό,τι κατάλαβα. Ε? Δεν το έγραψες εσύ αυτό. Ούτε καν. Με ασχολείσαι, ρε. Δεν ασχοληθώ, ρε. Μπράβο σου. Κάφρι. Τι, γιατί, τι. Κάτσε, όντως δεν έστειλε κάποιος. Πρωί. Δεν ξέρω, αλλά μην ασχολείσαι. Εγώ δεν θα ασχοληθώ. Γιατί να ασχοληθώ, δεν υπάρχει και λόγος να ασχοληθώ. Η εικόνη πάντως έχει αδυναμία σίγουρα, εννοείται. Τι έχει? Σου έχει σίγουρα αδυναμία η εικόνη. Αυτό είναι άλλο. Οπότε μην ασχολείσαι με αυτά τα χαζά. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Μέτρο δεν έχει αγάπη. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω μια πλάκα. Δεν το κατάλαβα. Μετά όμως είπατε ότι έκανε την πλάκα. Και λέει, τελικά κάναμε πλάκα, ήταν αυτό ήταν χωρίσκι αυτό. Μιλάσουμε μετά. Ναι. Και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Και πέλαγος ισταλά. Μουσά είναι έξω. Μέσα στο σπιτιό του. Τον παρηγορεί. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια. Για σου πω, για πλάχα το κάναμε το προηγούμενο, εμείς θα μας υπήραξε. Απόψε που σε χάνω. Το συζητήσουμε τώρα γιατί έχω νεύρα, αλήθεια στον άνθρωπο. Μπρο, για πλάκα το κάναμε. Αφού έφαγες την πρώτη πλάκα του πατέρα της. Άλλο. Πολύ ωραίο. Κάτι τέτοιο παρόμοιο. Κάτι δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται, έχω νεύρα και θα κρεμιστώ τώρα. Σου λέω για πλάκα το κάνα. Το ξέρω, εντάξει. Τη δέχεσαι. Όχι, τώρα. Αυτή τη στιγμή όχι. Εντάξει, δείχτω. Αυτή τη στιγμή όχι. Δείχτω. Άλλο θα σου περάσει. Μπορεί ναι. Όχι, μπορεί. Μπορεί, ναι. Καταλαβαίνεις όμως ότι το κάναμε για πλάκα. Ναι, μπορεί. Εγώ ήρθα και σου λέω, το κάναμε για πλάκα για να. Μπορεί, ναι. Εντάξει. Μπορεί, ναι. Εντάξει. Εγώ ήθελα να σου ξαναδώσω τη θέση μου. Το κάναμε για πλάκα. Βρήκαμε ευκαιρία που ήρθε να το ρωτήσει από τη μάνα της. Θέλαμε να το κάνουμε για πλάκα. Γελάσετε ωραία. Δεν το κάναμε για. Γελάσετε ωραία. Ναι, περάσετε καλά. Με είδες να γελάω. Περάσετε καλά. Με είδες να γελάω. Ναι. Περάσετε καλά. Ήρθα και σου έκανα την πλάκα και δεν έκανα την πλάκα μετά. Όχι, ήρθες. Μου έδειξες αυτό που μου έδειξες και γελούσες. Κοίτα τι γράφει. Χαρά κι εγώ. Ωραία. Εγώ σου έκανα, κοίτα τι γράφει εδώ πέρα. Αυτή την πλάκα σου έκανα εγώ. Εντάξει. Δεν γέλασα, δεν σου έκανα έτσι. Εντάξει. Ναι, Γιώργο, εγώ δεν σου έκανα έτσι. Ναι, εντάξει. Γιώργο, εγώ δεν σου έκανα χαχαχα. Έλα, τώρα έχω νεύρα, δεν θα βγάλω μάτια. Ωραία, αλλά δεν σου έκανα έτσι, χαχαχα. Δεν σου έκανα έτσι, σου έδειξα αυτό, σου διάβασα. Εντάξει. Και λέω και να την γράφω εδώ πέρα, θα βγούμε έξω, μη είχα μπαριάσει, θα τον βάρεσω. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω συγγνώμη, μας πειράξε, το κάναμε για πλάκα. Απλά θέλω να το ξέρεις αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε μούντ. Εντάξει, okay. Δεχτώ. Απλά θέλω να ξέρεις ότι ναι, δεν όχι, το έκανα επίτηδες. Δεν θα με έχεις ένα χαλάω καρδιές. Να σπάσουμε πλάκα με τον Γιώργο. Άκουσε, με έχεις ένα χαλάω καρδιές, δεν θα χαλάσω καρδιές. Απλά τώρα έχω νεύρα. Μετά απλά θα αυτό. Μου περάσει και θα είναι όλα κομπλέ. Απλά αυτό. Δεν ήθελα να νομίζω ότι το κάνω επίτηδες. Ναι. Οκ. Ήθελα να κάνω μια πλάκα μεταξύ μας. Για μεταξύ μας. Δηλαδή όλοι μαζί, όχι μόνο εσύ και κάνουν πλάκα μαζί σου. Δεν το έκανα γι' αυτό λόγο. Το έκανα για να γελάσουμε όλοι μαζί. Και εσύ μαζί. Και καλά σε φάση μήπως πειραζόσουνα
Και έλεγες ποιος είναι αυτός και τέτοια, αλλά μάλλον δεν το πήρες έτσι, γι' αυτό... θα σου πω κάτι. Αυτή ήταν δηλαδή η πλάκα μου. Νομίζω ότι θα συμμετέχεις και εσύ πάνω σε αυτή την πλάκα. Τέλος πάντων. Καταλαβες. Το πήρα λάθος. Μην το παίρνεις, ότι... Γιώργο, τόσο πολύ στα σοβαρά. Έχει δείξει αυτό που λέει. Α, θελά μου, καταλαβαίνω τι λέει. Διαφωνώ, μία πλάκα ήταν απλά. Καταλαβαίνω τι λες, πάντως. Εντάξει, Γιώργο. Και sorry, αλήθεια. Καταλαβαίνω τι λες. Δεν ήθελα, πραγματικά δεν ήθελα να τον κάνω να νιώσει έτσι, αλλά. Σε ένα σπίτι είμαστε 8 μαντραχαλέοι. Να κάνουμε μια πλάκα μεταξύ μας, να γελάσουμε, μπορεί να σπάσει λίγο πάγος. Άμα δεν κάνουμε πλάκα μεταξύ μας, πώς θα περάσει η ώρα. Να ξεχαστούμε λίγο από τα προβλήματα και από την πίεση που έχουμε. Του ζήτησε ξανά, λέω, συγγνώμη και ελπίζω να αντιδεχτεί, να μην έχει τώρα τέτοια μούτρα και δεν μπορούμε να βγάλουμε τον ντουέτο.